Εκπνέει η Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο orina.epidomata.gov.gr για την χορήγηση του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ και 600 ευρώ από τον Απεκά. Αυτό αφορά μόνο στους κατοίκους που διαμένουν σε ορεινή ή και μειονεκτική περιοχή και μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα για τη χορήγησή του. Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς TaxisNet και την ηλεκτρονική εφαρμογή του Φορέα μέσω της ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Εναλλακτικά η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου μέσω των εξοδοτημένων χρηστών στα ΚΕΠ. Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης είναι η εξής. Γίνεται η εκείνη τη διαδικασία. Γίνεται υποβολή ψηφιακή αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω τη εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ. Γίνεται υποβολή ψηφιακή αίτηση μέσω ΚΕΠ. Οριστικοποιείται η υποβολή τη αίτηση. Γίνεται έγκριση ή απόρριψη. Κατόπιν έκδοση απορριπτική απόφαση, ο ετών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για την χορήγηση τη εισοδηματική ενίσχυση το επόμενο έτο. Γίνεται έλεγχο δικαιολογητικών. Γίνεται έγκριση αίτηση κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών, θα πρέπει να γνωρίζουν πω βασικέ προποθέσει για τη χορήγηση αυτού του επιδόματο είναι οι εξή η κάτοικη των περιοχών αυτών και η οικογένειά του να κατοικεί μόνιμα σε ορεινή ή και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των κατοίκων των περιοχών αυτών να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ. Η ενίσχυση που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι 600 ευρώ τον χρόνο, εάν το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. 300 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000 ευρώ και 4.700 ευρώ.